Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά «Τιμωρός». Καθυλώνουν τα επόμενα επεισόδια στη σειρά, με τον Μάρκο να ετοιμάζει το πιο σοκαριστικό τέλος για τον Αλέξη. Μια πλοκή γεμάτη ένταση, εκδίκηση και ερωτικές ανατροπές που μας κρατάει όλους σε αγωνία. Πάμε να δούμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί ο Μάρκος κινείται τόσο μεθοδικά σε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι. Ο Μάρκος, ένας άνθρωπος που κουβαλάει την προδοσία βαριά σαν σκιά πάνω του, επιζητά όχι μόνο εκδίκηση αλλά και απαντήσεις. Δεν του αρκεί να δει τους προδότες του να πληρώνουν. Θέλει να μάθει γιατί η Έλλη, η γυναίκα που αγαπούσε και εξακολουθεί να αγαπάει, δεν έψαξε ποτέ για εκείνον όταν εξαφανίστηκε. Γιατί τον άφησε στη λύθη? Αυτά τα ερωτήματα τον βασανίζουν και τον οθούν να επιστρέψει. Αυτή τη φορά μεταμφιεσμένος, με στόχο να ξεδιαλύνει τα πάντα. Με το όνομα Άρης Γιαννουλάτος, ο Μάρκος επιστρέφει στην παλιά του ζωή. Αυτή που κάποτε τον τζάκισε, αυτή που τον πρόδωσε. Είναι αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση. Όχι με βιασύνη, αλλά με υπομονή και ακρίβεια, σχεδιάζοντας την κάθε του κίνηση σαν ένας πραγματικός κακιστής που κάθε βήμα του φαίνει πιο κοντά στην ολοκληρωτική καταστροφή του αντιπάλου. Και τι πιο συναρπαστικό από το γεγονός ότι ο αντίπαλός του δεν είναι άλλος από τον Αλέξη, τον άνθρωπο που θεωρούσε κάποτε αδερφικό του φίλο. Η επιστροφή του όμως παίρνει μια αναπάντεχη τροπή όταν αντικρίζει την Έλλη, η γυναίκα που δεν έπαψε ποτέ να αγαπάει, η γυναίκα που ακόμη κι αν τον ξέχασε, τον τραβάει σαν μαγνήτης. Η Έλλη, παρόλο που δεν αναγνωρίζει τον Μάρκο, νιώθει μια ανεξήγητη έλξη για τον Άρη. Έχει την αίσθηση πως τον ξέρει, πως η παρουσία του της είναι οικία, σαν να έχει αναμνήσεις θαμμένες κάπου βαθιά μέσα της. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα προβλήματα για τον Μάρκο. Ενώ είχε έρθει αποφασισμένος να δώσει τέλος στον Αλέξη, τώρα συνειδητοποιεί πως δεν μπορεί να αγνοήσει τα συναισθήματά του για την Έλλη. Αυτή η συνάντησή τους μετά από 20 χρόνια ανατρέπει τα πάντα. Για πρώτη φορά ο Μάρκος δεν νιώθει μόνο οργή, αλλά και μια βαθιά αγάπη που δεν έχει σβήσει ποτέ. Καταλαβαίνει πως η εκδίκηση δεν είναι πλέον ο μόνος στόχος του. Θέλει να προστατεύσει την Έλλη από τον Αλέξη και οποιονδήποτε άλλον προσπαθεί να την κάνει κακό. Δεν έχει σημασία αν εκείνη δεν ξέρει ποιος είναι πραγματικά. Ο Μάρκος αποφασίζει να σταθεί δίπλα της σαν ένας αόρατος φύλακας άγγελος, έτοιμος να επέμβει όποτε χρειαστεί. Όταν μαθαίνει για τις απιστίες του Αλέξη, η οργή του φουντώνει ξανά. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι η γυναίκα που αγαπάει έχει παγιδευτεί σε έναν τέτοιο γάμο. Και κάπου εδώ το σχέδιο εκδίκησης παίρνει μια νέα στροφή. Αρχίζει να στέλνει ανώνυμα απειλητικά μηνύματα στον Αλέξη, προειδοποιώντας τον ότι η αλήθεια θα βγει στο φως. Ο Αλέξης φυσικά χάνει τον έλεγχο. Νιώθει τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια του, καθώς καταλαβαίνει πως κάποιος τον παρακολουθεί στενά, έτοιμος να αποκαλύψει όλα του τα μυστικά. Οι μέρες της παντοδυναμίας του αρχίζουν να τελειώνουν και το παιχνίδι γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο. Ο Μάρκος από την άλλη παρακολουθεί αθέατος, απολαμβάνοντας τη σταδιακή καταστροφή του πρώην καλύτερου του φίλου. Η ικανοποίησή του μεγαλώνει κάθε φορά που βλέπει τον Αλέξη να τα χάνει, να προσπαθεί να βρει ποιος τον εκβιάζει. Και ενώ ο κλοιός στενεύει γύρω από τον Αλέξη, ο Μάρκος νιώθει ότι το τέλος πλησιάζει. Δεν έχει αποκαλύψει ακόμη την ταυτότητά του, αλλά είναι θέμα χρόνου. Και όταν αυτό συμβεί, θα είναι η απόλυτη ανατροπή. Και που κολλάει τώρα η Έλλη σε όλο αυτό? Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Γιατί ενώ ο Μάρκος έχει κάθε λόγο να τη μισεί, καταλαβαίνει ότι η αγάπη του για αυτήν είναι πολύ δυνατή από ό,τι κάθε εκδίκηση. Θέλει να την ελευθερώσει από τον Αλέξη, αλλά ταυτόχρονα δεν ξέρει αν μπορεί να ζήσει χωρίς εκείνη. Είναι ένα παιχνίδι ισορροπιών, με τον Μάρκο να παλεύει μεταξύ των συναισθημάτων του και τις επιθυμίες του για δικαιοσύνη. Είναι ξεκάθαρο ότι στα νέα επεισόδια θα έχουμε πολλές ανατροπές.
με την Έλλη στο κέντρο της ιστορίας, χωρίς να γνωρίζει καν. Θα καταφέρει άραγε ο Μάρκος να κερδίσει την εκδίκησή του χωρίς να χάσει την Έλλη για πάντα? Θα καταφέρει ο Αλέξης να ξεφύγει ή θα πέσει θύμα των δικών του αμαρτιών? Και πάνω απ' όλα, θα αποκαλυφθεί ποτέ η αλήθεια για το ποιος είναι πραγματικά ο Άρης Γιαννουλάτος? Αυτά είναι τα ερωτήματα που μας αφήνουν σε αγωνία. Η ιστορία του Μάρκου και του Αλέξη δεν είναι μόνο μια ιστορία εκδίκησης. Είναι μια ιστορία για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κάποιος για την αγάπη και τη δικαιοσύνη. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί τα επόμενα επεισόδια θα είναι ακόμη πιο συναρπαστικά. Πριν φύγετε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Μας περιμένουν ακόμη περισσότερες ανατροπές και δεν θέλετε να τις χάσετε. Πατήστε like αν σας άρεσε το βίντεο και αφήστε το σχόλιο σας παρακάτω. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!